Καλησπέρα φίλες και φίλοι, τώρα έξω εδώ και θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι, άλλο ένα Minecraft Server Review. Και βρισκόμαστε εδώ με τον Mr. Bones, τον owner του server. Γεια σας κύριε Bones, τι κάνετε? Όντως μου μιλάει κιόλας, μου κουνιέται. Anyway. ο server είναι ο Hortcraft, αν δεν κάνω λάθος, αν το λέω σωστά, έτσι. Sorry αδελφέ, κάποιος βαράει στο τέτοιο. Ναι. Ξέρεις, όταν ξεκινάς να κάνεις κάτι, ναι, δεν πειράζει, συμβαίνει δεν κάτι τέτοιο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, βρίσκομαι εδώ πέρα με τον κύριο XXJinxTechSex. Και βρισκόμαστε, όπως είπα, στον Hortcraft. Είναι ένας σερβερ ο οποίος θα μας τον περιγράψει ο ίδιος. Πες μου λιγάκι, όχι τα στάτους του σερβερ, γενικώς τι κάνουμε, τι είναι, είναι RPG, είναι building, είναι survival. Ναι, είναι RPG, PvP, right server. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή είναι η ουσία του σερβερ, αυτό είναι. Άψογα. Όταν αυτό κάνουμε... είναι το θέμα. Mm-hmm. Όταν κάνουμε το login βγαίνουμε σε, εδώ πέρα, σε αυτό εδώ πέρα το spawn, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι πολύ εντυπωσιακό, ειδικά με αυτές τις αφήσεις πάνω, ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Το οποίο ποτέ δεν μπορούσα να καταλάβω πώς το κάνετε, πώς το κάνουν δηλαδή. Εντάξει, αυτό είναι κάτι καινούργιο που βγήκε τελευταία, ξέρω, και είναι πολύ έτσι ωραίο και ακριβώς μπήκε έτσι στο θέμα. Λοιπόν, εδώ όταν μπεις στο σερβέρ, αυτό είναι το σημείο το οποίο σε στέλνει, ξέρω εγώ. Και είναι αυτό το δωμάτιο, βασικά μπορείς μόνο και μόνο είναι για να διαλέξεις το class σου, ξέρω εγώ. Ωραία. Ναι. Άρα ας πατήσουμε class. Ναι. Και έχουμε human, dwarf, elf και undead. Ναι, έχει πολλά πράγματα. Είναι... Από ό,τι βλέπω κάθε class έχει διάφορα, διάφορα bonus, woodcutting, acrobatics, alchemy και repair. Ενδιαφέρον. Πάμε για undead. Μόνο και μόνο γιατί έχουμε το repair. Έχει αρκετά διάβασμα, αλλά αυτό νομίζω είναι... Για αρχή είναι εντάξει. Αφήσουμε το διάβασμα για αυτούς που θα μπουν στο server. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαι undead εγώ, είμαι νεκρός και πάω να αυτό που έχουμε νεκροταφείο από εδώ κοντά. Λοιπόν, εδώ είσαι στο spawn και από εδώ ξεκινάει όλη τη ιστορία, ξέρω. Ή καλά. Έχεις και fly, δηλαδή, αν μπορείς, αν θέλεις να... Yes. Να δεις λίγο. Mm-hmm. Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο φτιαγμένο. I like this. Ωραία. Και εντάξει, βασικά δεν έχω... Αφήνω κλανιές! ναι, υπάρχει και αυτή τη φάση. Τι γαμάτα. Δεν έχω και τι... Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο... Πρέπει να παίξεις για να δεις τι ακριβώς υπάρχει, αλλά αν πατήσεις το help μπορείς να δεις τα αρχικά, ξέρω εγώ, στην... Στην ουσία έχουμε PV. Και από εκεί και πέρα μπορώ να σου πω. Ωραία, ας δούμε λιγάκι τα βασικά τουλάχιστον, γιατί έτσι κι αλλιώς review είναι, να μην τα κάνουμε όλα spoil στους viewers, ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, έχει το Vault. Ποιο? Personal Vault. Α, και αυτό πρέπει να το ξέρεις, αυτό είναι πλέον είναι PV1. Mm-hmm. Αυτό είναι πλέον ένα... Ένα κινητό chest, ας πούμε. Ναι. Nice. Και ειδικά τα factions έχει... Παίζει πολύ. Ναι, για ξεχνά. Τα war μεταξύ φάσεων να κουβαλάει ο καθένα τα items τα καλά που θέλει, ξέρω εγώ. Ναι. Και να είναι safe τα χρόνια. Έχει auction. Auction shop. AH. Αχ. Ωραία. Ναι. Και εντάξει, εκεί πολλά ξέρω εγώ ό,τι θέλει. Βλέπω υπάρχουν και σερβερ. Υπάρχει και ένα currency στο server. Τα δολάρια ουσιαστικά έτσι. Ναι, είναι. Το αρχικό είναι. Mm-hmm. Και πώς κερδίζουμε χρήματα, υπάρχουν κάποια quest, υπάρχουν κάποιες αποστολές ή... Όχι, τίποτα από αυτό. Είναι δηλαδή, η φάση είναι λίγο πιο hard mode είναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή πιο δύσκολα βγάζεις τα λεφτά. Τα resource, τα λεφτά για να κάνεις claim για τη faction σου. Και αυτοί οι τρόποι ποιοι είναι δύσκολα, δηλαδή. Πιο δύσκολα για κανονικός, για παίχτης, ξέρω εγώ, για να ξεκινήσει. Εντάξει, λογικό είναι για κάθε χαρακτήρα. Και για να είναι και πιο ενδιαφέρον εννοείται. Ναι, αυτό πρέπει. Και ποιοι είναι οι τρόποι που μαζεύουμε χρήματα? Πολλάς. Στην ουσία πολλάς ή στο shop στο server, το οποίο πας με slash shop. Ας το δούμε και αυτό. Και εσύ που είναι εκεί. Τα δευτερόλεπτα. Grand Market. The Dragon Airship. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Shop. Πολλά σε άλλους παίχτες. Βρίσκεις κάποια επιπλέον, όταν σκάβεις έχει κάποια treasure pots τα οποία τα βρίσκεις και έχει
είναι κάποια bonus, ή λεφτά ή resource. Τα βρίσκεις δηλαδή random στον κόσμο, κάνουν spawn και despawn κάποια στιγμή, ας πούμε. Όχι, όταν πας για mining, ξέρω εγώ. Και ξεκινήσεις το mine και σου δίνει σε random, ξέρω εγώ. Είναι common, είναι τρία είδη είναι τέλος πάντων. Α, μπορείς να αγοράσεις και spawners κιόλας. Διάφορα bonus και λεφτά μπορεί να σου δώσει. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Εδώ είναι το shop, εδώ πολλά. Άρα ουσιαστικά πουλάς πράγματα και αγοράζεις πράγματα και έτσι βγαίνουν τα χρήματα. Ναι, όχι τα πάντα, δεν υπάρχει, δεν πουλάς τα πάντα και δεν αγοράζεις τα πάντα. Με το σκεπτικό το να είναι λίγο πιο δύσκολο, όπως είπα, είναι λίγο πιο ενδιαφέρον, να βγαίνει έτσι με λίγο με υδρότα, ξέρω εγώ, και να... Λογικό. Ωραίο αυτό το... NPC είναι αυτό. Ναι, NPC είναι, πάντα το. Αυτό είναι το auction. Διαλέξετε απλά πολύ. Απλά έχει διάφορα NPC στο server σε διάφορα σημεία, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι τη αρέσει και πρέπει να κοιτάει. Το παίχτη. Νομίζω ότι τη αρέσει πρέπει να με κοιτάει και το... με ακολουθάει. Ναι, δεν μπορώ να αποχωρήσω το βλέμμα τη. Τι θες, είναι και ωραία. Ναι. Έχει και κάπα. Nice. Ωραία. Για συνεχίζουμε. Τι άλλο έχει να μου δείξει. Υπάρχουν κάποιε περιοχέ PVP και το καθεξή που είναι καθαρά ή απλά βγαίνει στον κόσμο και όποιον βίντεο χάρη, α πούμε. Ναι, είναι ανοιχτό PvP, ξέρω εγώ, παντού είναι. Nice. Ένα command. Οπότε ξεκίνας, δεν υπάρχει PvP arena, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ακόμα. Θα υπάρχει σε ένα update, το οποίο θα υπάρχει one versus one. Και αυτό φαίνεται, θα υπάρχει PvP, ξέρω εγώ, arena και τέτοια. Αυτό είναι το vault crate, από το επίσης μπορείς να βγάλεις κάποια λεφτά. Δεν έχω key, λέει. Πώς παίρνουμε εκεί. Πώς, τι πράγμα? Μου λέει you do not have the proper key. Ναι, απλά πάτα το αριστερό κλικ και να μπορείς να δεις. Αυτό κάνω και με σπρώγνει προς τα πίσω και μου λέει you do not have the proper key. Με το αριστερό. Με το αριστερό, sorry, ναι, με το ξεπατάω. Ναι. Ενδιαφέρον. Οπότε, διάφορα bonus μέσα. Excellent. Assassin class kit. Ξέρεις, slash vault, slash... Τα κλασικά. Ability scrolls. What is this? Αυτά είναι... Αυτά είναι... Sorry και πάλι. Ναι, μην ενισχύεις. Αυτά τα κόβω στο edit. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά όπως είπα, αυτά συμβαίνουν. Όταν ξεκινήσεις να κάνεις κάτι, πρέπει να το κάνεις και στήριξη. Δεν πειράζει, τα κόβω στο edit. Υπάρχει τηλέφωνα και το ένα και το άλλο. Δεν πειράζει, μωρέ. Ωραία. Λοιπόν... Για πες μου λίγο για το pet, ας πούμε, πώς μπορώ εγώ να πάρω ένα pet. Εντάξει, ξέρω ότι... Κοίταξε, έλα να δεις μαζί μου. Okay. Εκτός από το Vault Crate, υπάρχουν άλλα τρία είδη Crate. Είναι το Heroic, το Legendary και εκεί πέρα είναι το Epic Crate. Το Legendary και το Heroic είναι τα top, ας πούμε, και το Epic είναι το προηγούμενο. Πηγαίνουν Heroic, Legendary και Epic. Α, το Epic είναι το καλύτερο δηλαδή. Ναι. Και αυτά, για να πάρεις κλειδί αυτά, τα αγοράζεις, δεν τα κερδίζεις, δεν είναι από Vault, δεν είναι από κάτι μέσα. Γίνεται όλο μέσω in-game, ξέρω εγώ. Α, είναι με... Ναι, κατάλαβα. Ναι, με λεφτά. Οπότε αγοράζεις και από το Legend, από το Epic Crate μπορείς να κερδίσεις τα pets. Για να δούμε. Υπάρχουν δύο τώρα μέσα. Δύο Legend τα οποία δεν βλέπουμε τι είναι. Νομίζω το ένα πρέπει να είναι Ghast, κάτι τέτοιο ή μάλλον όχι. Τέλος πάντων. Άψογο. Πού άλλο έχεις να μου δείξεις, να πάμε. Λοιπόν, εδώ δεξιά, εδώ είναι τα custom enchantments. Αυτό το τύπο εδώ. The enchanter is selling enchanted books when you open random enchantment. Nice. Ωραία. Hello. Books by... Πάτα και δες. Other soul trackers. Το soul tracker τι είναι? Τα soul tracker είναι, το βάζεις στο όπλο σου και μετράει τα kills τα οποία κάνεις από παίχτες. Oh, καλό. Και μετά αυτά τα kills, όταν τα μαζέψεις, βάζεις ένα enchantment στο όπλο σου και τραβάς τα souls, γιατί είναι soul tracker, και τραβάς τα souls από το όπλο σου και κάνει ένα spell στην ουσία. Δηλαδή είναι κάτι σαν mana, ας πούμε, είναι enchantment που μπαίνει στο όπλο για να κρατάει τις ψυχές και να τις χρησιμοποιείς σαν mana, κάπως έτσι. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Αλλά αυτό είναι το πιο δύσκολο, το πιο μεγάλο enchant και το πιο δύσκολο το παίρνεις, δηλαδή, άμα κοιτάξεις τα books. Βλέπω μου ζητάει, τα buy custom books μου λέω, βλέπω ότι μου ζητάει XP. Τα XP είναι... Ναι. Τι XP? XP είναι experience levels. 400 XP?
Ναι, δηλαδή αυτά είναι περίπου στα 10 levels. Α, οκ, δηλαδή είναι... Αγοράζεις ένα τέτοιο βιβλίο, κάτσε να σου αγοράσω ένα. Παίρνεις, okay. Το πατάς δεξί κλικ. Ο... Decapitation 3. Και σου δίνει random enchantment. Victims have a chance of dropping their head on death. Axe enchant. Drop on, ναι, το item to enchant. Αυτό είναι. Α, βασικά έβαλα το enchantment πάνω στο τέτοιο, στο axe. Ναι. Okay. Έτσι είναι. Αυτός είναι ο τρόπος, δηλαδή. Εννοούσε να το πατήσεις στο chat για να δεις mm-hmm. τι υπάρχουν σαν enchantments. Αυτά είναι ουσιαστικά... Είναι μια μικρή περιγραφή που μπορείς να τα βάλεις και σε τι χρησιμοποιούνται και μέχρι τι level φτάνουν. Άψογο. Λοιπόν, το πατάς είναι το Blaze Powder. Blaze Powder, ναι. Soulbound, λέει. Λοιπόν, αυτό το βάζεις όπως έβαλες το βιβλίο σε όπλο. Mm-hmm. Και όταν το βάλεις σε όπλο, όταν πεθάνεις, το όπλο δεν το χάνεις. Είναι μια ζωή παραπάνω. Και ουσιαστικά είναι σαν να χάνει το όπλο το enchantment αυτό. Ναι, το χάνεις μετά και όταν πεθάνεις τη δεύτερη φορά, πλέον πέφτει και το όπλο. Μπορείς να ξαναβάλεις όλο soulbound στο ίδιο όπλο. Άμα έχει φύγει, ας πούμε, το ένα τέταρτο, μπορείς να το ξαναβάλεις ή είναι κλειδωμένο. Ναι, μπορείς να το ξαναβάλεις. Και αυτό πάει σε όπλο ή και σε armor και σε άλλα items γενικώς. Μόνο σε όπλα πάει αυτή τη στιγμή. Θα γίνει ένα update το οποίο θα μπορέσουμε να το βάζουμε και σε armor, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή είναι μόνο σε όπλα. Δηλαδή σε bow και σε σπαθιά ή και σε axes μαζί. Στα πάντα, ναι. Ό,τι είναι όπλο, το βάζεις επάνω. Πολύ καλό. Κάτσε να σου δείξω. Εσύ βλέπω έχεις γίνει elf. Πώς, όπως. Chain boots. Λοιπόν, τώρα το έχω βάλει. Και όταν... Δεν μπορώ και να το σηκώσω κιόλας, Δεν μπορείς και να το σηκώσεις. Αν μου πέσει από μένα και αν κάτι δεν προσέξω και μου πέσει, δεν μπορείς να το σηκώσεις. Καλό. Αν πεθάνω όμως και χάσει το enchantment αυτό, πλέον είναι κανονικά και μπορείς και να το πάρεις και... Κατάλαβα. Το clear luck το επηρεάζει αυτό, δηλαδή ξέρεις πώς είναι τα items. Ναι, εννοείται. Εντάξει. Κάνεις τα items, ναι, το ξέρω, ναι. Αλλά είναι 15 λεπτά το clear luck, οπότε υπάρχει πολύ χρόνο. 15, αυτά είναι. Και το άλλο μαζί με αυτό το enchant το οποίο πάει μέσα στο crate είναι το puppet. Πού είναι αυτό? Αυτό το puppet είναι... Το βλέπω. Φυσικά είναι σαν τη καινούργια update περίπου το... Mm-hmm. Όχι, καμία σχέση μάλλον. Είναι το armor stand. Όταν το κρατάς στο inventory σου και πεθάνεις, και αν πεθάνεις, πεθαίνεις, χάνεις το puppet, αλλά ό,τι έχεις απάνω σου το κρατάς. Καλό. Δηλαδή είναι όντως... Όπως είναι το inventory, έτσι ξαναζωντανεύεις το spawn. Πολύ καλό. I like. Ωραία. Λοιπόν, αλλά λίγο μαζί μου εδώ απάνω. Κλάνιες. Yes. Εδώ είναι το faction top. Mm-hmm. Αν πατήσεις F-top. F-top. Και μπορείς να κάνεις hover απάνω στο... Είναι τα χρήματα τα οποία έχει η faction. Ναι. Αν κάνεις hover στα μηνύματα που σου βγάζει. Βλέπω, ναι, διάφορα. Ναι. Επίσης γίνεται και με F-top GOI. F πώς? F-top GOI. GUI. Sky Pixels, Binet, αυτές είναι factions ουσιαστικά. Ναι, αυτές είναι factions. Ναι, είναι ίδιες. Και σου δίνει λίγο έτσι επιπλέον information για κάθε ένα πράγμα. Μια χαρά. Factions, stop. Αυτές είναι εντολές. Έλα λίγο μαζί μου έξω να σου δείξω. Yes. Λοιπόν, εδώ είναι τα warps, ξέρω εγώ. Slash warps, κανονικά δεν είναι κάτι... Jungle. Υπάρχουν πάρα πολλά warps. Όλα βασικά. Ναι. Θα υπάρχουν και λίγα ακόμα, γιατί είναι... Υπάρχει και dynamic map στο... Ο server πόσο καιρό είναι ανοιχτός? Ο server πόσο καιρό είναι ανοιχτός? Πλέον 2,5 μήνες περίπου. Μια χαρά. Κάπου εκεί. Κάτσε να δούμε και το σπον απ' έξω. Wow, πολύ όμορφο κτίριο. Είναι όλο build by hand, ξέρω εγώ, όλο αυτό. Πώς? Είναι χτισμένο με το χέρι όλο αυτό. Ναι, είναι από άλλο ένα παιδί και από μένα. Εγώ έκανα το μέσα, εγώ δεν είμαι builder. Πολύ όμορφο, κάτσε. Ό,τι μπορούσα να προσφέρω ήταν από μέσα, αλλά εντάξει. Κάτσε να τραβήξουμε, και ένα screenshot για το thumbnail, γιατί είναι πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο build. Και υπάρχει και ένας δράκος πετάει εγώ πάνω. Δύο δράκοι βασικά. Ναι, τρεις είναι. Και καλά πετάνε γύρω στο spawn. Τρεις, ναι. Όντως δεν τον είδε τον άλλον. Πολύ ωραία λεπτομέρεια, μ' αρέσει. Μ' αρέσει που έχετε βάλει, ξέρω εγώ, και το ροζ το χαλάκι στη γλώσσα, λες και θα ανέβει ποτέ κάποιος εδώ πέρα πάνω να το δει.
Ναι. Προσοχή στη λεπτομέρεια αυτό. Και δοντάκι έχει, έτσι. Μην τα ξεχνά και αυτά. Είναι και μικρούλια, βέβαια. Εντάξει, έτσι, αυτό είναι που μου αρέσει σε build. Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι πολύ ωραίο. Ναι, η λεπτομέρεια πολύ μετράει. Και εδώ είμαστε στο Warzone. Ωραία. Έχει ένα μικρό στιγμή Warzone. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα ξεκινά το Wilderness. Λοιπόν, στα... Άρα ουσιαστικά ξέρω εγώ από εδώ και πέρα μπορώ να χτίσω από ό,τι βλέπω και από ό,τι καταλαβαίνω από τα επτάμενα δέντρα που μου σφάνε τα νεύρα που τα βλέπω, έτσι. Ναι. Α, πραγματικά, όποιος τα αφήνει έτσι αυτά τα δέντρα, τι να πω. Το σχένω ότι να βλέπω αυτό το πράγμα. Ου, getting good, nice. Υπάρχουν πολλά custom builds στο map. Mm-hmm. Και κάνουν random spawn. Είναι πάρα πολλά κτίρια, ξέρω εγώ. Είναι πάρα πολύ όμορφα και ενδιαφέρον, ξέρω εγώ, έτσι να τα κάνεις discover από μόνος σου, ξέρω εγώ, σε φάση. Δηλαδή είναι κάποια στάνταρ χτίσματα τα οποία όσο εξερευνείς και ανοίγεις το χάρτη θα κάνουν spawn random. Ναι, αλλά ναι, το νούμερο όμως είναι τεράστιο, δηλαδή είναι περίπου στα 400. Wow. Οπότε ναι, και τα biomes τα οποία υπάρχουν στο server είναι περίπου στα 300 κάτι. Nice, άρα είναι τεράστιο στο server, έτσι. Biomes. Και σε κάθε biome έχει μεγάλη σημασία σε ποιο biome θα είσαι. Mm-hmm. Γιατί το κάθε biome έχει τα δικά του options, ας πούμε. Κάνει spawn custom builds εκεί, κάνει spawn διάφορα resource, ας πούμε σε κάποιο biome μπορεί να υπάρχει λίγο παραπάνω resource, σε κάποια άλλα biome μπορεί να υπάρχει λιγότερα resource. Να, κατάλαβα. Οπότε το mining είναι λίγο πιο δύσκολο και λίγο πιο ενδιαφέρον, έτσι να ψάξεις σε ποιο biome τι υπάρχει, ξέρω. Να, θέλει λίγο ψάξιμο δηλαδή, κατάλαβα. Ναι, δεν είναι δηλαδή ξεκινάς όπως είναι βανίλα, ξέρω εγώ, και γεμίζεις 5 διπλά, ξέρω εγώ. Εγώ ας πούμε τις πρώτες 3 μέρες μέχρι να καταλάβω γέμισα. Μέχρι να το καταλάβω αυτό, γέμισα περίπου σε 4 διπλά chest με cobblestone. Αχα. Και είχα 2 stack coil, ξέρω εγώ. Α, ωραία. Αλλά ήταν φάση, ξέρω. Άρα είναι όντως δύσκολο, δηλαδή. Είναι δύσκολη όλη φάση. Καλό αυτό, καλό. Ναι. Έτσι πρέπει να σου πω την αλήθεια, έτσι είναι, δεν είναι ωραίο να είναι πολύ εύκολο το game. Ωραίοτατα. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν. Και εγώ αυτό σκεφτούμε. Ωραία, πιστεύω τότε ότι αυτό έφτανε και θα αφήσω τους viewers να μπουν μόνοι τους να δουν και αυτοί και να έχουν την εμπειρία ουσιαστικά του σερβερ. Ο Κουκαλιάρης, ο φίλος σου, δεν το βλέπω πουθενά. Α, ναι, κάπου εξεφανίζεται, κάνει τη σπον. Για το βλάκα, ανάτος. Γεια σου, Κουκαλιάρη. Ωραία, λοιπόν, όπως πάντα, η IP θα βρίσκεται κάτω στο description, παιδιά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Πού βάρες, γιατί βάραμε τον αέρα. Ναι, αυτό το πράγμα γιατί το κάνουμε μερικοί, αλλά τέλος πάντων, να το κάνουμε κι εμείς. Λοιπόν, παιδιά, ένα τεράστιο ευχαριστώ για την προβολή. Όπως είπα, η IP είναι κάτω στο description. Holdcraft, ένα τεράστιο ευχαριστώ για την προβολή. Ευχαριστώ και σε εσάς, κύριε XX, JinxXXX. Εγώ. Ναι. Και όπως πάντα, άμα θέλετε να κάνω κι εγώ κάποιο άλλο server review, μιλάτε στα comments. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα απολύτως και το κανονίζουμε. Ευχαριστώ ξανά για την προβολή και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye! Ciao. Σωστός. Περισσότεροι δεν το λένε, δεν ασχολούνται, ξέρω εγώ, έτσι. Whatever.